Τετάρτη, ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Λουκά του Νέου Ιατρού, Επισκόπου Συμφερουπόλεως του Θαυματουργού. Ο Άγιος Λουκάς αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο απόλυτα καταγεγραμμένο. Ελάχιστες φορές στη νεότερη χριστιανική ιστορία, θείες δυνάμεις κάνουν τόσο εμφανή την παρουσία του σε ανθρώπινο όν και παραμένουν μαζί του προστατεύοντάς το μέχρι το φυσικό θάνατο. Στην περίπτωση του Αγίου Λουκά, η επιβίωσή του και μόνο αποτελεί κορυφαία απόδειξη της άμεσης σχέσεώς του με το Θείο. Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ο Ιατρός, κατά κόσμον Βαλεντίν του Φέλιξ, Βόινο Γιασέντσκι, γεννήθηκε στις 27 Απριλίου του 1877 στο Κέρτς της Χερσονήσου της Κρυμαίας. Το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε ήταν ιδιόμορφο, καθώς ο πατέρας του ήταν Ρωμαιοκαθολικός, ενώ η μητέρα του, αν και Ορθόδοξη, περιοριζόταν σε καλές πράξεις χωρίς να συμμετέχει ενεργά στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Πολύ νωρίς μετακομίζουν στο Κίεβο. Στο Κίεβο ο Βαλεντίν αποφασίζει να σπουδάσει ιατρική. Παίρνει το πτυχίο του το 1903 και παρακολουθεί μαθήματα οφθαλμολογίας. Το 1904, με το ξέσπασμα του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου, βρέθηκε στην Άπο Ανατολή όπου εργάστηκε ως χειρούργος με μεγάλη επιτυχία. Εκεί συναντήθηκε και με την Άννα Βασίλγευνα Λανσκάγια, τη μέλουσα σύζυγό του με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Σε ηλικία 38 ετών έχασε τη σύζυγό του από φυματίωση. Δεν ξαναπαντρεύτηκε και επισκεπτόταν τον τάφο της συχνά όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες της ταραχώδου ζωής του. Μετά το τέλος του πολέμου εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι επιτυχίες του είναι τόσες πολλές που η φήμη του εξαπλώνεται γρήγορα και ασθενείς καταφθάνουν από παντού. Την ίδια εποχή μελετά σχετικά με την τοπική αναισθησία και συντάσσει επιστημονικά άρθρα. Διαπρέπει στις εγχειρήσεις των οφθαλμών και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη θεραπεία των πυογόνων λοιμόξεων. Η Ρωσική Επανάσταση είχε ήδη αρχίσει και η Εκκλησία βρέθηκε στο στόχαστρο των Μπολσεβίκων. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τότε ο Βαλεντίν συνελήφθη για πρώτη φορά. Αιτία ήταν η συκοφαντία ενός νοσοκόμου. Με τη βοήθεια του Θεού αποκαλύφθηκε η αλήθεια και ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος. Η περιπέτεια αυτή όμως, παρά το αίσιο τέλος της, αναστάτωσε την Άννα, η οποία έπασχε ήδη από φυματίωση και η υγεία της επιδεινώθηκε σε βαθμό που λίγες μέρες αργότερα υπέκυψε. Μετά το θάνατό της, ο γιατρός εμπιστεύθηκε τα παιδιά του στη Σοφία Σέργενβα, μία πιστή νοσοκόμα, η οποία του στάθηκε σαν δεύτερη μητέρα για πολλά χρόνια. Ο Άγιος Λουκάς ως ιατρός δημοσίευσε 40 επιστημονικά έργα. Τα πρώτα 12 χρόνια της δραστηριότητάς του είχε ήδη δημοσιεύσει τα 19 από τα 40 έργα του. Τον απασχολούσε πολύ η γενική αναισθησία, που όπως έλεγε την εποχή εκείνη ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από την ίδια τη χειρουργική επέμβαση. Γύρω στο 1909 κατάφερε να βρει έναν απλό και σίγουρο τρόπο τοπικής αναισθησίας. Με τη δική του μέθοδο έκανε 538 εγχειρήσεις με μεγάλη επιτυχία. Τότε ήταν 33 ετών. Ένα κλασικό έργο του, το οποίο εκδόθηκε το 1934, είναι το βιβλίο «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Τιμήθηκε με το βραβείο Στάλιν, την κορυφαία διάκριση της προπολεμικής Ρωσίας. Ο ίδιος όμως απήχε από την απονομή. Αντίδραση αδιανόητη εκείνη την εποχή, χαρίζοντας το χρηματικό ποσό από το βραβείο Στάλιν στους φτωχούς. Όμως το βιβλίο αυτό δεν φαινόταν μόνο η επιστημονική κατάρτιση του συγγραφέα, αλλά και η αγάπη του για τους ασθενείς. Σε ένα σημείο γράφει: «Ξεκινώντας την εξέταση, ο γιατρός πρέπει να έχει υπόψη του όχι μόνο την κοιλιακή χώρα, αλλά τον ασθενή εξ ολοκλήρου, τον οποίο δυστυχώς οι γιατροί συνήθως αποκαλούν περίπτωση. Ο άνθρωπος φοβάται και είναι απελπισμένος, η καρδιά του σπαρταρά. Όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία της λέξεως, αλλά και με τη μεταφορική της σημασία. Γι' αυτό πρέπει να δυναμώσετε την καρδιά του, όχι μόνο με κάμφορα ή ντιλουτζέν, αλλά πρέπει να απαλλάξετε τον ασθενή από το άγχος και την ψυχολογική φόρτιση. Ο ασθενής δεν πρέπει να δει το χειρουργικό τραπέζι, τα έτοιμα εργαλεία, τους ανθρώπους με ιατρικές μπλούζες, με τις μάσκες στα πρόσωπα και τα γάντια στα χέρια. Κοιμήστε τον εκτός του χώρου του χειρουργείου. Επίσης φροντίστε να είναι ζεστός καθ' όλη τη διάρκεια της εγχειρήσεως, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό». Ο Άγιος Λουκάς
ήταν πάντοτε πιστός χριστιανός. Δεν έχανε λειτουργία και παρακολουθούσε όρθιος όλες τις πανηχίδες και τους όρθρους, τα Σάββατα και τις Κυριακές, τις ημέρες των Ορθοδόξων εορτών. Στο χειρουργείο του είχε πάντα την εικόνα της Παναγίας, μπροστά στην οποία προσευχόταν για λίγα λεπτά πριν από κάθε επέμβαση. Έπειτα με ένα βαμβάκι ποτισμένο στο ιόδιο, έκανε το σημείο του σταυρού στο σώμα του ασθενούς, εκεί που θα γινόταν η τομή. Μόνο μετά από αυτά έλεγε με επισημότητα τον Ιστέρι. Οι άθεοι συναδελφοί του γρήγορα τον συνήθιζαν και δεν έδιναν σημασία, ενώ οι θρησκευόμενοι τα έβριξαν αυτά απολύτως φυσικά. Όμως στις αρχές του 1920, μία από τις επιτροπές ελέγχου του νοσοκομείου, όπου εργαζόταν τότε, έδωσε εντολή να ξεκρεμάσουν την εικόνα της Παναγίας, με αποτέλεσμα ο Άγιος Λουκάς να αρνείται να μπει στο χειρουργείο. Παράλληλα, η σύζυγος ενός από τα στελέχη του κόμματος εισήχθη στο νοσοκομείο ως έκτακτο περιστατικό και ζητούσε να χειρουργηθεί μόνο από τον Βόινο Γιασέντσκι, και έτσι ο σύζυγός της του υποσχέθηκε ότι αν η εγχείρηση γινόταν, την επόμενη ημέρα η εικόνα θα ήταν στη θέση της. Η εγχείρηση έγινε και ήταν επιτυχής και ο σύζυγος της άρρωστης κράτησε την υπόσχεσή του. Το 1921, 26 Ιανουαρίου, ο Βαλεντίν Βόινο Γιασέντσκι χειροτονήθηκε ιερέας και αργότερα το 1923 επίσκοπος Τασκένδης. Από τότε συνδύαζε ποιμαντικά και ιερατικά καθήκοντα. Το καλοκαίρι του 1923 η Ζώσα Εκκλησία κάνει την επίθεσή της και εκτοπίζει τον επίσκοπο Ινοκέντιο. Ο κλήρος και ο λαός της Τασκένδης, όντας το έλεος των σχισματικών, εκλέγουν στη θέση του επίσκοπο τον πατέρα Βαλεντίν Βόινο Γιασέντσκι. Η κουρά του σε μοναχό έγινε κρυφά στο σπίτι του ιερέα καθηγητή. Καταλληλότερο όνομα για τον νέο επίσκοπο κρίθηκε εκείνο του Αποστόλου, Ευαγγελιστή, Αγιογράφου και Ιατρού Λουκά. Στη συνέχεια ταξίδεψε ως Πεσκιντζέν για να χειροτονηθεί επίσκοπος. Παρέμεινε αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Τασκένδης, χειρουργούσε καθημερινά και παρέδινε μαθήματα στην ιατρική σχολή πάντα με το ράσο και το σταυρό του. Από το 1922 και μέχρι την τελευταία του πνοή γνώρισε συλλήψεις, βασανιστήρια, εξορίες και κακουχίες. Φυλακίστηκε και εξορίστηκε συνολικά 11 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα εξασκούσε την ιατρική, βοηθώντας όσους είχαν ανάγκη. Οι λόγοι των διώξεών του ήταν η γενική διωγμή κατά των Ορθοδόξων και η ιδιαίτερη άρνηση του επισκόπου Λουκά να υποστηρίξει τη ζωντανή εκκλησία. Ένα εκκλησιαστικό πραξικόπημα, μέσω του οποίου το σοβιετικό καθεστώς προσπαθούσε να ελέγξει τους πιστούς. Σοβαρό λόγο έπαιξε και η αντιπάθεια ενός κομματικού στελέχους ονόματι Πέτερς, ο οποίος ήθελε να καταδικάσει σε θάνατο κάποιους ιατρούς που αντιμετώπιζαν κατηγορίες αδιαφορίας απέναντι σε ασθενείς, αλλά στην πολύκροτη δίκη που ακολουθούσε δεν τα κατάφερε εξαιτίας της κατάθεσης του επισκόπου Λουκά. Οι ταλαιπωρίες αυτές ουσιαστικά κατέστρεψαν την υγεία του Αγίου Λουκά, ο οποίος τα τελευταία 9 έτη της ζωής του ήταν τυφλός από γλάφκωμα. Αυτός που προσπαθούσε και χειρουργούσε στα μάτια τους ασθενείς, έμεινε τυφλός. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διεύθυνε το στρατιωτικό νοσοκομείο του Κρασνογιάρσκ, ενώ ήταν και επίσκοπος της πόλης αυτής. Το 1946 ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύθηκε με το βραβείο Στάλιν για την ηρωική του εργασία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τη μεγάλη του προσφορά στην ιατρική επιστήμη. Στα 70 του χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας. Εκεί το έργο του είναι δύσκολο. Η φτώχεια έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που αναγκάζεται να ταΐζει καθημερινά στο σπίτι του τους απόρους της περιοχής. Στρέφει το ενδιαφέρον του στην εκκλησιαστική ζωή, καθώς τον αποκλείουν από κάθε επιστημονικό συνέδριο. Κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανοίξουν οι εκκλησίες. Ταυτόχρονα προσπαθεί να πατάξει την αμέλεια και την αδιαφορία των ιερέων, τονίζοντας πως πρέπει οι ίδιοι να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους πιστούς. Παράλληλα εξασκεί το έργο του ιατρού, προσφέροντας αναργύρω στις υπηρεσίες του στον πάσχοντα άνθρωπο. Ακολουθώντας το υπόδειγμα του ευθεανθρώπου όλη του τη ζωή, διήλθεν ευεργετών και ιόμενος. Με τη βελτίωση στις σχέσεις εκκλησίας-κράτους, ο αρχιεπίσκοπος βρίσκει την ευκαιρία να επιστρέψει στην αγαπημένη του ασχολία, δηλαδή το κήρυγμα. «Θεωρώ βασικό αρχιερατικό μου καθήκον,
«Να κηρύττω το παντού και πάντα το Χριστό», σημειώνει ο ίδιος. Από τα κηρύγματά του καταγράφηκαν περίπου 750, τα οποία αποτέλεσαν 12 τόμους, 4.500 σελίδες και έχουν χαρακτηριστεί εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Την άνοιξη του 1952 επιδεινώνεται η όρασή του, ενώ στις αρχές του 1956 τυφλώνεται οριστικά, χωρίς να πάυσει να τελεί από στήθους την Θεία Λειτουργία, να κηρύττει και να διευθύνει την Επισκοπή. Το 1953 τον Στάλιν διαδέχεται ο Νικίτας Χρουστόφ, ο οποίος ξεκίνησε νέο κύμα διωγμών κατά της Εκκλησίας που κορυφώνεται το 1959. Ο Αρχιεπίσκοπος μεριμνά για το ποίμνιό του και προσπαθεί να του δώσει κουράγιο. Εκείνη την εποχή γράφει στο μεγαλύτερο ιό του Μιχαήλ. «Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Οι εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Δεν υπάρχουν ιερείς και ο αριθμός τους όλο και ελαττώνεται. Κατά τόπους η αντίδραση φτάνει μέχρι εξεγέρσεως κατά της αρχιερατικής εξουσίας μου. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου. Η αγάπη του κόσμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Λουπκά ήταν έκδηλη. Ακόμα και αλόθρησκοι άπιστοι τον έβλεπαν με σεβασμό. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ήδη 84 ετών. Διαισθάνεται πως το τέλος του πλησιάζει. Τα Χριστούγεννα του 1960 λειτουργεί για τελευταία φορά και για τον καιρό που απομένει περιορίζεται στον ακηρύττη. Τελικά την Κυριακή 11 Ιουνίου 1961, η μέρα που εορτάζουν οι Άγιοι Πάντες της Αγίας Ρωσίας, κοιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιατρός Λουκάς Βόινο Γιασένσκι. Παρά την έντονη αντίδραση των κομματικών, η κηδεία του Αρχιεπισκόπου μετατράπηκε σε λαϊκή επανάσταση. Η Λέικφελτ περιγράφει: «Οι δρόμοι πλημμύρισαν από γυναικούλες με άσπρα μαντήλια στα κεφάλια. Προχώρησαν σιγά σιγά μπροστά από τη σωρό του δεσπότη. Ακόμη και οι γερόντισες δεν πήγαιναν πίσω. Τρεις σειρές τεντωμένων χεριών λες και οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Ο δρόμος μέχρι και το κημητήριο ήταν στρωμένος με τριαντάφυλλα. Και μέχρι την πόρτα του κημητηρίου ακουγόταν πάνω από τα κεφάλια με τα άσπρα μαντήλια ο ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς». Ό,τι και να έλεγαν σε αυτό το πλήθος, όσο και αν προσπαθούσαν να τους κάνουν να σιωπήσουν, η απάντηση ήταν μία: «Κηδεύουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας». Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς φέρεται από τους πιστούς να εμφάνισε πολλά πνευματικά χαρίσματα όσο ακόμα ζούσε. Υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες ασθενών, ότι έκανε ορθή διάγνωση της ασθένειάς τους με το που τους έβλεπε, ενώ άλλοι ιατροί που τους είχαν εξετάσει τους έβρισκαν υγιείς. Πολλοί έχουν επίσης δηλώσει ότι διαπίστωσαν ότι είχε διορατικό χάρισμα, και άλλοι ότι τους θεράπευσε με την προσευχή του, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του που δεν έβλεπε πλέον για να χειρουργεί. Διώχθηκε, συκοφαντήθηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Τα βάσανα, οι φυλακές της Σιβηρίας και το πολικό κρύο θα έπρεπε να τον είχαν σκοτώσει δεκάδες φορές. Η εξουσία με τις δολοπλοκίες της θα έπρεπε με τη σειρά της να τον έχει εκτελέσει. Η θεϊκή παρουσία συνεχώς παρεμβαίνει και ενεργεί στη ζωή του Αρχιεπισκόπου. Μισό αιώνα ο Άγγελος του Θεού περιβάλλει με αόρατο πέπλο προστασίας έναν ιατρό που χωρίς καν να το γνωρίζει έμελε να σώσει χιλιάδες ζωές και να αγιάσει σε εποχές σκότους. Για 55 ολόκληρα χρόνια προκαλούσε με τη ζωή, την πίστη και τα λόγια του, τις δυνάμεις του κακού και τις νικούσε καθημερινά αποδεικνύοντας το μεγαλείο της Θείας Προστασίας. Ο Άγιος Λουκάς αποδεικνύει περίτρανα πως όποιον ο Θεός αποφάσισε να διατηρήσει, ούτε δεινά πολέμων, ούτε εξορίες, σε πολικές θερμοκρασίες, αλλά ούτε καν οι φυλακές της υπερσιβηρίας μπορούν να λυγίσουν. Ο Κύριος το πρόσωπο του Αγίου Λουκά ευλόγησε και ανύψωσε σε την επιστήμη και την έρευνα των ανθρώπων, αρκεί αυτή να μένει πάντα συνδεδεμένη με την πίστη και τη γνώση. Το Νοέμβριο του 1995 ανακηρύχθηκε Άγιος με απόφαση της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στις 24 με 25 Μαΐου του 1996 ήρθε και η επίσημη ανακήρυξή του από το Πατριαρχείο Ρωσίας. Στις 17 Μαρτίου 1996 έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του από τον Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο και μέλη της Επιτροπής μπροστά σε 40.000 περίπου παρευρισκομένους. Λέγεται ότι βρέθηκαν η καρδιά του και τμήματα του εγκεφάλου του αδιάφθορα, ενώ άρρητη ευωδία εξερχόταν από τα λείψανά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ο Άγιος Λουκάς ήταν στο Γενισέισκ, επιχείρησε μια πρωτοποριακή και δυσκολότατη επέμβαση. Του έφεραν ένα νέο άνδρα,
με βαριά νεφρική ανεπάρκεια, σε απελπιστική κατάσταση. Ο επίσκοπος ιατρός, μην έχοντας άλλη λύση, αποφάσισε να κάνει μια ηρωική επέμβαση και επιχείρησε μεταμόσχευση νεφρού από μοσχάρι στο νεαρό ασθενή. Παρά τα περιχνά μέσα που διέθετε, και έτσι αυτή πέτυχε. Ο ιατρός που διηγήθηκε το γεγονός αυτό χαρακτηρίζει επιτυχημένη την επέμβαση, δίχως άλλες λεπτομέρειες για το πόσο έζησε ο ασθενής, τα μετεγχειρητικά προβλήματα κτλ. Παρόλο που ήταν η πρώτη εγχείρηση μεταμοσχεύσεως, δεν έγινε ευρύτερα γνωστή, προφανώς για πολιτικούς λόγους. Δεν θα έπρεπε να προβληθεί ένας εχθρός του λαού. Γι' αυτό, επίσημα ως πρώτη τέτοια εγχείρηση θεωρείται του καθηγητή Βορώνη, το 1934, μία δεκαετία μετά, όταν έκανε μεταμόσχευση νεφρού χείρου σε μία γυναίκα με ουρεμία. Τεστουσού Αγίου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.